να συναντήσουμε την κυρία Ελένη Κουταλά. Κυρία Κουταλά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, είχαμε προλογίσει ήδη από την έναρξη της εκπομπής και είπαμε ότι σήμερα θα μάθουμε πράγματα για την πρακτική του Τσι Κόνγκ. Η αλήθεια είναι η Τσι Κούνγκ. Θα μας πείτε εσείς, έχω μπερδευτεί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρόκειται, και βλέπουμε και τα πλάνα πίσω σας ακριβώς, ότι πρόκειται για μια πρακτική άσκηση σώματος και νου, ευεργετική για την υγεία και το νου. Και επειδή η συγκεκριμένη πρακτική άσκηση παίρνει και άλλη τροπή μέσα από το πρόγραμμα το οποίο δείχνουμε και από τα πλάνα μας, βρίσκεστε και στο πλευρό ογκολογικών ασθενών. Μάλιστα. Έτσι που το λέτε είναι. Να σας πω βασικά τι είναι το Τσι Κούνγκ ή το Τσι Κόνγκ. Τσι είναι η ζωτική ενέργεια. Στα κινέζικα, γιατί είναι μια κινέζικη τέχνη, μια κινέζικη πρακτική. Κόνγκ ή Κούνγκ είναι η εργασία, η σκληρή εργασία κιόλας για να καλλιεργηθεί η ενέργεια στο σώμα, να δυναμώσει δηλαδή η ενέργεια στο σώμα. Έχει πολλή ιστορία, 5.000 χρόνων στην Κίνα, αλλά σήμερα η Δύση έχει υιοθετήσει αυτή την πρακτική και σε ομάδες υγιών βέβαια και σε ομάδες ασθενών. Ασθενών. Μάλιστα, είναι ζωτική σημασία, αντιλαμβάνομαι, κυρία Κουταλά, ζωτική σημασία για ανθρώπους οι οποίοι νοσούν, είναι ογκολογικοί ασθενείς και όχι μόνο, μία τέτοιου είδους άσκηση και πόσο δε μάλλον όταν πρόκειται για πρακτική η οποία αυτή τη στιγμή συνοδεύεται με ένα εξωτερικό περιβάλλον, με καθαρό αέρα και στο βόρειο κομμάτι της πόλης μας, μπροστά στη θάλασσα, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Να σας πω, αυτή η ιδέα μου ήρθε πριν 2 χρόνια, να δουλέψω δηλαδή με ογκολογικούς ασθενείς. Το χειμώνα το κάνουμε σε κλειστό χώρο. Αλλά από τη 15 Ιούνιου κάθε χρόνο μεταφερόμαστε στον Καράβολα, όπου το ανοίγω. Δεν θέλω να είναι μια ομάδα μόνο με ασθενείς. Το ανοίγω και μπορεί να έρθει οποιοσδήποτε και να κάνει Τσι Κόνγκ και ίσως και τα Τσι. Γιατί μετά που τελειώνουμε το Τσι Κόνγκ, η ομάδα κάνει τα Τσι και σπαθιά και βεντάλιες και τέτοια. Όμως, εμένα με αφορά πάρα πολύ να διαδοθεί αυτή η τέχνη σε ομάδες ασθενών. Θεωρώ ότι είναι μονόδρομος σε κάποιες ομάδες ασθενών, όπως είναι ας πούμε οι ρευματολογικοί ασθενείς, οι ασθενείς με Πάρκινσον, με Αλτσχάιμερ, οι ογκολογικοί ασθενείς μπορούν να κάνουν αυτή την πρακτική γιατί είναι ήπια. Έχει αργές κινήσεις. Όταν η κίνηση είναι αργή, είναι συνειδητή. Δεν μπορεί το μυαλό μας να σκέφτεται άλλα πράγματα. Άρα ερχόμαστε σε μια διαλογιστική κατάσταση σιγά σιγά. Αλλά και επειδή είναι αργές οι κινήσεις, συντονίζεται η αναπνοή αργά ή γρήγορα με τις κινήσεις και έτσι μεγαλώνει η εκπνοή, μεγαλώνει η εκπνοή. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό μια καλή αναπνοή, δηλαδή να φέρει αρκετό οξυγόνο, να γεμίσει τους πνεύμονες, όχι μόνο την πάνω μεριά, μια ρηχή αναπνοή, πνοή, αλλά να γεμίσει μέχρι κάτω τα πνευμόνια και μια καλή εκπνοή για να αδειάσουμε τα πνευμόνια και να μπορεί να μπει φρέσκος αέρας. Να σας πω ότι περιλαμβάνει ένα μάθημα Τσι Κόνγκ. Φυσικά, φυσικά, γιατί πολλοί κόσμος, και νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς, δεν τη γνωρίζει τη συγκεκριμένη πρακτική του Τσι Κούνγκ. Και θέλω να μου πείτε, και αφού ολοκληρώσετε, θέλω να μου πείτε και κατά πόσο τελικά υπάρχει ενδιαφέρον, αν ο κόσμος ήδη, ο οποίος ο λιγοστός αυτός, αν και πίσω σας βλέπω πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή που το γνωρίζει, τελικά σας τηλεφωνεί και ξεκινάει, μπαίνει στη διαδικασία να ακολουθήσει την πρακτική αυτή. Κοιτάξτε, η Δύση έχει ανακαλύψει αυτό το μεγάλο δώρο που μας έχει κάνει η Κίνα. Είναι ένα πολύ καλό πράγμα που πρέπει να υιοθετηθεί. Σκεφτείτε ότι στα πολύ μεγάλα νοσοκομεία της Αμερικής, στο Μάγιο Κλίνικ ας πούμε, και στις ογκολογικές κλινικές έχουν βάλει το Τσι Κόνγκ τώρα και πολλά χρόνια. Ακόμα και συνταγογραφείται. Στο Χάρβαρντ γίνονται μελέτες για το Τσι Κόνγκ και την επίδρασή του σε ομάδες ασθενών. Δηλαδή η Δύση το ανακαλύπτει σιγά σιγά, το ξέρει πόσο πολύτιμο είναι. Και στο Ηράκλειο υπάρχει ενδιαφέρον βέβαια. Ο κόσμος ενημερώνεται.
Βέβαια, θα μπορούσα να σας πω εδώ ότι οι πρώτοι ογκολογικοί ασθενείς που ήρθανε ήταν πανεπιστημιακού επίπεδου, δηλαδή ήταν άνθρωποι που είχαν γνώση. Αλλά σιγά σιγά αυτό ανοίγει. Νομίζω είναι και το καλύτερο παράδειγμα, έτσι, και αν ξεκινήσει από πανεπιστημιακούς, είναι το καλύτερο παράδειγμα και για τους ασθενείς, οι οποίοι μετέπειτα και αυτοί με τη στάση τους θα το ακολουθήσουν ως προς τη βελτίωση του σώματός τους και του νου τους και της κατάστασης, μιας δύσκολης κατάστασης στην οποία βρίσκονται, έτσι. Βέβαια. Ο καρκίνος είναι μια ανθρώπινη εμπειρία που έχει και σωματικές επιπτώσεις και ψυχολογικές και νοητικές. Οπότε η προσοχή που οφείλει να δώσει κάποιος για να κάνει αυτή την άσκηση, το αποσπά το μυαλό του από τις διάφορες αρνητικές σκέψεις. Και στο τέλος, δηλαδή αυτό που εγώ μπορώ να καταθέσω, είναι ότι στο τέλος του μαθήματος γελάνε όλοι. Μάλιστα. Και αυτό είναι που μένει τελικά, το χαμόγελο. Και αν κάποιος τελικά τα καταφέρει μέσα από μία άσκηση την οποία και μέχρι πρότινος δεν ήταν και τόσο γνωστή και του μείνει τελικά αυτή η γεύση της ικανοποίησης και της αισιοδοξίας για την πορεία της υγείας του, νομίζω είναι ό,τι πιο καλό, το ιδανικότερο. Νιώθει ότι δυναμώνει. Είναι ασθενείς που μου έχουν πει άλλαξε η ζωή μου από τότε που ξεκίνησα το τσικόνγκ. Μάλιστα. Δηλαδή η ενέργειά τους δεν είναι πια παγωμένη, κυκλοφορεί στο σώμα τους, λύνονται οι άνθρωποι. Κυρία Κουταλά, είναι το τελευταίο βέβαια που θα μπει κάποιος στη διαδικασία να σκεφτεί, αλλά εγώ οφείλω να το σημειώσω, γιατί σε ένα από τα θετικά που διαβάζω, αναφορικά βεβαίως με την πρακτική του Qigong και όλες αυτές τις συνεδρίες τις οποίες πραγματοποιείται είτε σε κλειστό είτε σε ανοιχτό χώρο στο Ηράκλειο, είναι ότι κάποια μαθήματα γίνονται ή θα γίνουν δωρεάν, ακόμα και για τους ογκολογικούς ασθενείς. Εννοείται, για τους ογκολογικούς ασθενείς είναι δωρεάν, τώρα και 2 χρόνια. Και επειδή ήταν 1 ώρα τη βδομάδα, φέτο έχω κανονίσει να είναι 2 ώρες τη βδομάδα. Για να έχουν το μέγιστο όφελος, γιατί 1 φορά τη βδομάδα θεωρώ ότι είναι λίγο. Μάλιστα. Σίγουρα θα ήταν και καλό έτσι αν ακούγαμε και κάποιον από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, αλλά ξέρω ότι αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι και έχουμε στηθεί όσον αφορά το τηλεοπτικό συνεργείο που βρίσκεται εκεί και την κάμερα, είναι δύσκολο, αλλά ωστόσο βλέπω κανένας να μην ξεφεύγει της προσοχής των όσων τουλάχιστον τους δείχνονται από άποψη ασκήσεων. Πώς είναι τώρα το κλίμα εκεί, κυρία Κουταλά? Κοιτάξτε, μας αρέσει πάρα πολύ μπροστά στη θάλασσα. Έχει μια πολύ καλή ατμόσφαιρα, μια καθαρή ατμόσφαιρα. Το σώμα, μετά από τη χαλάρωση που ξεκινώ το μάθημά μου, ξεκινώ με χαλάρωση, προθέρμανση, τσικόνγκ και αποθεραπεία. Έχουν ήδη χαλαρώσει και είναι συγκεντρωμένοι. Βέβαια, ακούνε και τις οδηγίες της Σοφίας της Λαζαράκη. Και νιώθουν πολύ καλά, νομίζω. Αλλά αν τους δείτε στο τέλος του μαθήματος, θα είναι όλοι χαμογελαστοί. Πού σας βρίσκουμε, κυρία Κουταλά, πού σας βρίσκουμε, για να ξέρει και ο κόσμος και οι τηλεθεατές που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή? Στον Καράβολα. Στον Καράβολα. Γενικά, κάθε Τρίτη 7 με 8. Κάθε Τρίτη 7 με 8, έτσι, από κοντά. Μάλιστα. Οι συνεννοήσεις και βεβαίως οποιοδήποτε θέλει. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Όποιος θέλει, στο Ηράκλειο υπάρχουν διάφοροι δάσκαλοι. Αλλά εμείς τώρα και 6 χρόνια κάνουμε δωρεάν στο Πανεπιστήμιο και μπορεί να έρθει όποιος θέλει να δοκιμάσει το φοιτητικό κέντρο. Είναι ανοιχτό, δηλαδή είναι από τις δράσεις του Πανεπιστήμιου που ανοίγονται στο κοινό του Ηρακλείου. Οπότε μπορεί να πάει από Οκτώβριο στο φοιτητικό κέντρο του Πανεπιστήμιου και να δοκιμάσει δωρεάν. Μάλιστα. Υπάρχουν όμως μέσα στο Ηράκλειο αρκετοί δάσκαλοι. Εγώ αυτό εδώ δεν θέλω να διαφημίσω κανέναν. Απλά θέλω να πω στους ογκολογικούς ασθενείς, μη φοβηθείτε, είναι τόσο απλές οι κινήσεις, είναι τόσο εύκολες, δυναμώνουν τόσο πολύ το σώμα, οπότε ό,τι ηλικία και να έχετε και σε ό,τι κατάσταση και να είστε. Κάνουμε και στην καρέκλα. Δηλαδή μπορείτε να κάτσετε και στην καρέκλα. Αλίμονο αν, κυρία Κουταλά, το παρερμηνεύσει κάποιος όλο αυτό το οποίο βγάζουμε και προσπαθούμε να βγάλουμε προς τα έξω όσον αφορά την πρακτική του Qigong που βρίσκεται στο πλευρό των ογκολογικών ασθενών. Δεν μιλάμε για φάρμακα, εννοείται. Μιλάμε για μια πρακτική η οποία ίσα-ίσα θα κάνει τους ασθενείς να νιώσουν καλύτερα και στο νου, στο μυαλό, αλλά και σωματικά. Και ο κύριος Μαυρουδής, που είναι ο καθηγητής ογκολογίας,
μου έλεγε πόσο, γιατί είναι σύμφωνος βέβαια, μου έλεγε πόσο σημαντικό είναι να κάνουν άσκηση αυτοί οι ασθενείς. Και μου έδειξε κιόλας μελέτες, μάλιστα, δηλαδή μελέτες δημοσιευμένες, που δείχνουν αυτή την θετική επίπτωση της άσκησης στους κλεισμένους, φοβισμένους, απελπισμένους καμιά φορά ανθρώπους. Μάλιστα. Κυρία Κουταλά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί νομίζω χαρίσατε χαμόγελα ήδη και πριν κάποιος συμμετέχει στα συγκεκριμένα προγράμματα που περιγράψαμε. Πολλά χαμόγελα σε κόσμο ο οποίος πράγματι έψαχνε μία διέξοδο μέσα από μία δύσκολη καθημερινότητα, αν μη τι άλλο. Εδώ είμαστε και ευελπιστώ να τα πούμε και από κοντά, κυρία Κουταλά, κάποια στιγμή. Γιατί όχι να συμμετέχουμε και εμείς στα συγκεκριμένα προγράμματα για να το ζήσουμε και να δούμε τελικά ποιο είναι το τσικούγκ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό.